Την Δήμαρχο Λακατάμινας, την κυρία Φωτούλα Χατζίπαπα. Κυρία Χατζίπαπα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στις κυρίες συναδέλφες. Λοιπόν, απελπισμένοι έβλεπα χθες οι κάτοικοι της Λακατάμινας, μετανάστες κατασκήνωσαν κυριολεκτικά έξω από υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας στη Λακατάμινα, περιμένοντας το επίδομά τους για ώρες, ημέρες. Τι ακριβώς συμβαίνει στη Λακατάμινα? Ξέρετε, εγώ είμαι πολύ κλειμένη και ξάγρυπνη. Όταν πήγα χθες το βράδυ και είδα την κατάσταση που επικρατούσε εκεί, είναι εξευτελισμός της ανθρώπινης προσωπικότητας. Κοιμόντουσαν. Τι ακριβώς αντικρίζεται, κυρία Χατζόπα? Που επήρεται καλά τη διάρκεια της ημέρας. Mm-hmm. Το βράδυ ήταν χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή... Όλοι με ένα συντόνι κοιμόντουσαν πάνω στα πεζοδρόμια, στα πεζούλια, στα χωράφια, mm-hmm. αναμένοντας να είναι σήμερα οι πρώτοι στη γραμμή για να πάρουν το επίδομα τους. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί. Να σας πω ότι εμείς ως Δήμος είμαστε ήδη και σε επικοινωνία με τον νομικό μας σύμβουλο, να δούμε πώς μπορούμε να επιχειριστούμε νομικά το όλο θέμα. Mm-hmm. Διότι αντιλαμβάνεστε, ο χώρος εκεί δεν είναι χώρος ο οποίος μπορεί να δεχτεί τόσον κόσμο. Είναι απλώς γραφεία. Το ότι χτες είπε εμείς ο υπουργός ότι έχουν μεταφέρει ακόμα 19 άτομα, δεν ξέρω πώς τα έχουν μεταφέρει και τι έχει γίνει. Δεν έχει γίνει καμία βελτίωση. Αντιθέτως, εμείς από το 2018 κούραμε τον κόδωνα του κινδύνου, ενημερώναμε ότι υπήρχε πρόβλημα με το να μεταφέρουν τόσο πληθυσμό σε εκείνη την περιοχή. Mm-hmm. Υπάρχουν θέματα υγείας πλέον, τα οποία και μεταξύ των ιδίων, αλλά και οι κάτοικοι ανησυχούν. Και να σας πω ότι είμαι αποφασισμένη να μιλήσω και με την Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού σήμερα. Δεν γίνεται τα παιδιά μας να βλέπουν τέτοιες εικόνες. Θεωρώ ότι είναι απαγορευτικό. Και έτσι πρέπει να σκεφτούν οι υπηρεσίες τι πρέπει να κάνουν. Υπήρχαν και παιδιά το βράδυ που διανυκτέρευσαν εκεί, κυρία Χατζόπα. Παρακαλώ. Υπήρχαν, λέω, και παιδιά που κατασκήνωσαν εκεί. Θεωρώ ότι υπήρχαν. Ήταν τόσο άσχημη και φοβερή κατάσταση. Βασικά δεν μπορούσα καν να κατεβώ, ήμουν και μόνη μου. Απλώς πέρασα τρεις φορές με το αυτοκίνητο μου για να δω. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά σίγουρα θα υπήρχαν και παιδιά. Όμως δεν είναι μόνο τα παιδιά που υπάρχουν, είναι και τα δικά μας παιδιά τα οποία βλέπουν αυτές τις εικόνες. Είναι μεγάλη πίεση στο ψυχολογικό κόσμο ενός παιδιού να βλέπει τέτοιες εικόνες καθημερινά έξω από το σπίτι του και στη γειτονιά του. Ναι, έχετε δίκιο. Ένα μικρό παιδί θα διερωτάται γιατί αυτοί οι άνθρωποι κοιμούνται στα πεζοδρόμια κάτω από δέντρα και δεν έχουν μια στέγη για να, ακριβώς, για να κοιμηθούν. Ακριβώς. Είναι εικόνες ντροπής για όλους αυτές που βλέπουμε. Και σίγουρα και ήδη δεν νομίζω ότι αισθάνονται καλά το ότι είναι υποχρεωμένοι να μένουν εκεί. Αλλά είπα, σας περιμένω για να μπουν πρώτη στη γραμμή. Θεωρώ ότι οι υπηρεσίες πρέπει να δουν τι είναι να κάνουν. Μιλήσαμε και με την υφυπουργό, έγραψα επιστολές. Είχα ζητήσει μάλιστα συνάντηση όλων των εμπλεκομένων μερών για να βρεθούμε στο Δήμο, να μπορέσουμε να συζητήσουμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάπως. Φαίνεται, εντάξει, δεν είναι του Δήμου η υπόθεση, είναι θέμα βασικά των κρατικών υπηρεσιών και το πώς είναι να κάνουν τις όλες τις διαδικασίες για να δίνουν τα επιδόματα σε αυτά τα άτομα. Σας απάντησε ο υπουργός? Τι σας είπε ο υπουργός για το θέμα αυτό? Ο υπουργός μου είχε πάρει τηλέφωνο όταν είχα γράψει το 2021 μια επιστολή. Ήταν όταν είχε αναλάβει το Υφυπουργείο. Έδειξε καλή διάθεση. Αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και χθες μας είπε ότι το αντιλαμβάνεται. Αλλά λύσεις δεν βλέπουμε. Να σας πω ότι πρόσφατα έκανα παρέμβαση με μήνυμα σε τηλεοπτικό σταθμό όταν κάποια κυρία από τις υπεύθυνες βγήκε να ανακοινώσει ότι είχε βελτιωθεί η κατάσταση στη Λακατάμια. Mm-hmm. Και είπα, ψεύδεστε και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Δεν έχει βελτιωθεί. Βλέπετε και εσείς τις εικόνες που είδαμε όλοι εχθές, ότι αυτή δεν είναι βελτίωση. Μάλιστα. Ίσως θα μπορούσα στον χώρο που διαμένουν να γίνουν υποδομές μέσω των οποίων να παίρνουν εκεί τα επιδόματα τους, να μην παίρνουν λεωφορεία και να γυρίζουν, να πηγαίνουν κάπου που δεν ξέρουν τι τους περιμένει, να περιμένουν ουρές, να μαλλιώνουν έξω από τις πόρτες, να είναι μια καλή ένας πάνω αυτό. Στον άλλο. Είναι μια καλή εισήγηση αυτό. Δεν ξέρω αν είναι. Μπορούσα να εκεί στο Μπουρνάρα, ίσως. Διότι πιο πολύ είναι του Μπουρνάρα, θεωρώ. Ή κάπου που μαζεμένοι και υπάρχουν, να έχει ένα συγκεκριμένο γραφείο να πηγαίνουν, να του συμπληρώνουν και τι αιτήσει του. Θα το κάνουν οι δάσκαλοι σε σχέση με τι αιτήσει τώρα. Αλλά να του δίνουν και τα επιδόματά του.
Κυρία Χατζιόπα, αυτό το φαινόμενο πόσο συχνά το παρατηρείτε στην... Ορίστε. Δεν είναι δικό μου θέμα να αποφασίζω πώς θα δίνουν τα επιδόματα. Ασφαλώς, άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό πόσες φορές το μήνα παρατηρείτε, είναι κάποιες συγκεκριμένες ημέρες? Είναι καθημερινή η κατάσταση, μα είναι καθημερινή η κατάσταση. Και από πότε έχει αρχίσει αυτό? Είπαμε, από το 2018 άρχισαν να δίνονται τα επιδόματα και συνέχεια συνεχίζει και επιδεινώνεται η κατάσταση. Ήταν λίγη, τώρα μπορεί να είσαι 200 άτομα αν πάτε εκεί. Δηλαδή και πριν ένα μήνα πηγαίναμε το βράδυ εκεί, θα βλέπαμε άτομα να κοιμούνται έξω στα πεζοδρόμια? Πριν ένα μήνα μπορεί να μην βλέπετε τόσα πολλά άτομα όσα είδα εγώ εξαιρετικά. Άρα έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, μας λέτε? Πάρα πολύ. Τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Και ακούω για τον μετεωρολόγο πριν λίγο, τώρα με τις αυξήσεις των θερμοκρασιών που θα πάει 40, πώς θα διαβιώνουν εκεί αυτά τα άτομα? Και όταν είσαι κάπου από το πρωί μέχρι την άλλη ημέρα το πρωί, έχεις και φυσικές ανάγκες. Δεν θα πάει στο τουαλέτα, αν πρέπει. Τούτα όλα κάνουν τα μέσα στα κείμενα χωράφια. Είναι ντροπή. Ήρθε κάποιος εκεί να παρέχει κάποιες διευκολύνσεις σε αυτούς τους ανθρώπους? Ένα νερό ίσως, κάτι για να μπορούν να... Δεν ξέρω τι, αν οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας τους παρέχουν οτιδήποτε. Μάλιστα. Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Ο νομικός σας σύμβολος, στον οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, τι σας είπε? Σας έδωσε κάποιες ελπίδες ότι... Έχω θέσει κάποια ερωτήματα και αναμένω απάντηση. Δεν έχετε κάτι... Για το τι μπορεί ο Δήμος να κάνει σε σχέση με το ότι δημιουργούνται συνθήκες οι οποίες δεν είναι συνθήκες οι οποίες συνάδουν με τα πρότυπα υγιεινής στον τόπο μας. Από εκεί και πέρα ακούσαμε εξωτερικούς υπουργών που είπαν ότι είναι εκεί τα δημόσια έργα και κάνουν κάποιες αλλαγές. Μα τι αλλαγές κάνουν σε έναν ιδιωτικό κτίριο το οποίο νοικιάζουν και χωρίς να έχουν πάρει οποιαδήποτε άδεια για αλλαγές? Ειλικρινά διαρωτούμε, να μην σας πω ότι θα περάσει κάποιες φορές, αλλά δεν είδα ούτε και έναν αυτοκίνητο των δημοσίων έργων να είναι εκεί για να αποδειχτεί αυτό που μας είπαν, ότι ναι, κάνουν κάποιες εργασίες και έχουν συμφωνήσει με την πολιτική άμυνα να γίνουν κάποιες αλλαγές στα γραφεία τους. Όμως αυτό πάλι δεν είναι λύση. Αλλαγές ως προς τον πάλι θα μαζεύονται. Οι κάτοικοι είναι απελπισμένοι, η κατάσταση είναι τεταμένη και αυτό εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ και θέλω να φέρω πρώτον ευθυνών τους όλους τους υπευθύνους. Αν γίνει κάποιον κακό στην περιοχή, αν οι κάτοικοι εξαγριωθούν με κάποιες συμπεριφορές και βγουν έξω, τι θα γίνει? Ας σταματήσουν πλέον να μας υποχρεώνουν οι κυβερνώντες να γινόμαστε εμείς ρατσιστές, γιατί δεν συμπεριφέρονται ήδη σωστά σε αυτά τα άτομα. Λυπούμε που το λέω με αυτόν τον τρόπο. Οι αλλαγές αυτές τις οποίες αναφερθήκατε και σας τις ανέφεραν και εσάς, έχουν να κάνουν με την διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των μεταναστών? Εγώ θέλω να σας πω ότι επίσημα δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Αυτόν το άκουσα από τα μέσα όταν χτες η υφυπουργός ήταν στην κυρία Σάβα, νομίζω το μεσημέρι, και ανακοίνωσε, αναφέρθηκε σε αυτά. Επίσημα ως Δήμος δεν έχουμε ενημερωθεί, δεν έχουμε πάρει ούτε και μία απάντηση. Αν και η ανακοίνωση της υφυπουργού το προηγούμενο βράδυ ήταν ότι με επιστολή της προς τη Δήμαρχο Λακατάμιας, δεν ξέρω με ποιαν οδόν έρχεται η επιστολή, ακόμα να φτάσει στη Δήμαρχο Λακατάμιας. Εγώ έχω ενημερωθεί από δημοσιογραφικές πληροφορίες. Μάλιστα. Σας ρωτάω γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο και διευκολυνθεί η διαδικασία και επισπευθεί η διαδικασία, ίσως να μην χρειάζεται να διανυχτερεύουν εκεί το βράδυ. Γι' αυτό σας ρώτησα. Ξέρετε, μιλούν για εργασίες οι οποίες μπορεί να πάρουν 4 μήνες να συμπληρωθούν. Εμείς από το 2018 που λέμε ότι έχει πρόβλημα, υπάρχουν επιστολές το 2021, υπάρχουν επιστολές το 2022 και ενώ αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα, λέμε δεν έχει που να τους πάρουμε, δεν μπορούμε. Όχι, να βρουν λύση. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Χατζιόπα, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε κι εμείς παρόν να παρακολουθούμε το θέμα. Σε ευχηθώ και καλό καλοκαίρι, μια και είσαστε προς το τέλος των εκπομπών. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ανάρρωση και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.